Παρετήσει στο Πασόκ μετά την ανακοίνωση του κόμματος Παπανδρέου. Αύριο η επίσημη πρώτη. Άλλο Ανδρέας, άλλο Γιώργος, λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Επίσημη θέση μας η διακοπή πληρωμή στόκων, επιμένει ο Τόλιος. Αποστάσεις από τον Σκουρλέτη, όχι Σαμαρά σε debate με Τσίπρα. Ο Χαρδούβελης χτυπά καμπανάκι για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ελλάδος. Δραχμοπόλεμο στα ξένα δημοσιεύματα. Ντράγκη, δεν έχω σχέδιο Β'. Στο Μπρίντιζι το κουφάρι του Norman Atlantic. Δεύτερο δράμα για τους συγγενείς των αγνοωμένων. Ταξιδεύουν στην Ιταλία για τους ανθρώπους τους. Φρίκι στο Ρεόκαστρο. 55χρονος σκότωσε εν ψυχρό τον κουνιάδο του, τη σύζυγό του και το παιδί τους πριν βουτήξει στο κενό από τον μπαλκόνι πολυκατοικίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο κύβος για το νέο πολιτικό κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου ερήφθη σήμερα με τον πρώην Πρωθυπουργό να προαναγγέλει τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που θα γίνουν αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη. Το όνομα του νέου κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει λέξεις που θα παραπέμπουν στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του ιδρυτού του, Πασόκ, δεν πίστηκε από τις ασφιχτικές πιέσεις να μην διασπάσει το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του, προχωρώντας σε μια ιστορική πολιτικά κίνηση η οποία αλλάζει τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Εξοργισμένη από την κίνηση Παπανδρέου, εμφανίζεται η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εξαπολύει οξύτατη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ανήθικη πολιτική πράξη και κατηγορώντας τον πως συμπεριφέρεται σαν κληρονόμος που θέλει να καταστρέψει το κόμμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια του Γιάννη Καντέλη. Γιάννη, βρίσκεσαι στο Μουσείο Μπενάκη, εκεί όπου αύριο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Παπανδρέου. Ακριβώς εδώ στις 5.30 ώρα αύριο ο κύριος Παπανδρέου θα παρουσιάσει το νέο κόμμα. Θα παρουσιάσει όνομα και σύμβολα, τις βασικές θέσεις, την ιδρυτική διακήρυξη αυτού του νέου κόμματος, του νέου κινήματος όπως ο ίδιος με την σημερινή του γραπτή δήλωση το αποκαλεί. Μαζί του αναμένεται να είναι και πολλά στελέχη του, που αποχωρούν πλέον από το ΠΑΣΟΚ για να στρατευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ανάμεσά τους είναι οι νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της προηγούμενης Βουλής, όπως ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Σαχινίδης και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσονται πλέον. Όσο εσύ μιλάς, Γιάννη Καντέλη, βλέπουμε στις οθόνες μας και πλάνα από το στρατηγείο του νέου κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου, που είναι λίγα μέτρα μακρύτερα από όπου βρίσκεσαι εσύ. Ακριβώς επί της Οδού Πειραιώς είναι και το νέο στρατηγείο του κυρίου Παπανδρέου, στο νούμερο 108. Ακριβώς εκεί θα στεγαστεί το νέο κόμμα. Μάλιστα, είναι συνεχής οι συσκέψεις των στενών του συνεργατών. Νωρίτερα το απόγευμα έκαναν μία ενημέρωση εδώ στους δημοσιογράφους του Μουσείου Μπενάκη και αμέσως αναχώρησαν για το στρατηγείο του πρώην Πρωθυπουργού, ώστε να είναι όλα έτοιμα και οι τελευταίες λεπτομέρειες αύριο για την ανακοίνωση του κόμματος. Λέγαμε νωρίτερα για τα στελέχη που θα ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφερθήκαμε στους τρεις νυν βουλευτές. Πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για άλλους βουλευτές που ίσως αποχωρήσουν από το ΠΑΣΟΚ για να στρατευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλάνε για ιστορικά στελέχη του κόμματος που αναμένεται να στρατευτούν στο νέο εγχείρημα. Ενώ και λίγο νωρίτερα και ο κ. Καρχημάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ. Στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, θα είναι υποψήφιος μαζί του στις προσεχείς εκλογές. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Πολλά πράσινα στελέχη τελούν υπό παρέτηση. Γιάννη, τι λένε οι πληροφορίες μας για το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος? Προσπαθούν να το κρατήσουν πτασφράγιστο μυστικό μέχρι αύριο το απόγευμα που θα κάνει τις ανακοινώσεις ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου. Τόσο το όνομα όσο και το σύμβολο. Μάλιστα, αύριο αναμένεται να κατατεθούν όνομα και σύμβολο του νέου κόμματος στο πρωτοδικείο και κάναν πληροφορίες. Το απόγευμα οι πληροφορίες έκαναν λόγο για κίνημα αλλαγής, ότι θα περιλαμβάνει σίγουρα τη λέξη αλλαγή αυτό το νέο όνομα. Οι στενοί συνεργάτες όμως του Γιώργου Παπανδρέου διέψευσαν όλα αυτά τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας αργά σήμερα το απόγευμα, όταν και μάθαμε ότι αύριο θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Μένει λοιπόν να δούμε αύριο αν όντως οι πληροφορίες έχουν πέσει μέσα ή θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι αναμέναμε το όνομα του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο κ. Παπανδρέου. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Υποφάντης και επιστρέφουμε στο Γιάννη Καντέλη. Πάμε. Από τις 3 του Σεπτέμβρη στις 3 Γενάρη, ο Γιώργος Παπανδρέου ξεκινά από εκεί που άφησε την προεκλογική του εκστρατεία το 2009 και με το σύνθημα «Πάμε» προχωρά στην ίδρυση του νέου κόμματος λίγο πριν από τις κάλπες Ιανουαρίου. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Αύριο στις 5.30 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη Πειραιώς 138 δεν ιδρύουμε ένα ακόμη κόμμα. Από αύριο συμμετέχουμε στην αφετηρία ενός κινήματος που μπορεί και πρέπει να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα μεγάλα διακυβεύματα που αφορούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό.
Το νέο κόμμα πιθανώς θα έχει τίτλο Κίνημα Αλλαγής. Δύο λέξεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πατέρα του και ιδρυτή του Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου προχωρά στην ίδρυση του κόμματος παρά την αντίδραση επιφανών και ιστορικών στελεχών του κινήματος που προσπάθησαν να τον αποτρέψουν φοβούμενοι την περαιτέρω διάσπαση της παράταξης. Ενός κινήματος που βάζει πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της, όχι τα πάσης φύσεως πελατειακά ή άλλα συμφέροντα. Με τις ευχές μου για καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, απευθύνω κάλεσμα συμμετοχής. Η τελευταία λέξη στην ανακοίνωσή του προέρχεται από το διαφημιστικό της προεκλογικής εξαρτίας του Πασόκ το 2009, ενώ και η ημερομηνία θέλει να παραλληλήσει την 3η Σεπτέμβρη που ανακοινώθηκε η ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ με την 3η Ιανουαρίου. Πάμε. Σε ανταπόκριση τους από την Αθήνα, οι Financial Times αναφέρουν ότι το κόμμα Παπανδρέου θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι το κόμμα μπορεί να κερδίσει 4-5% των ψήφων, αποσπώντας ένα μικρό αλλά κρίσιμο ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ που τώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να προσφέρει τη νίκη στο κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Οργισμένη ήταν η αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη στον κύριο Παπανδρέου. Δεν απάντησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά το γραφείο τύπου του κόμματος, το οποίο μιλάει για ανήθικη πράξη που έχει ως στόχο τη διάσπαση του Πασόκ. Μάλιστα, την ανακοίνωση διάβασε για πρώτη φορά η νέα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Εύα Καηλή. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου προχωρά στην εφαρμογή της προσωπικής του στρατηγικής χωρίς να έχει καμία πραγματική πολιτική διαφωνία. Ποιος είναι συνεπώς ο λόγος που οδηγεί έναν πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργό, τον άνθρωπο που έλαβε τις καταλυτικές αποφάσεις για την ένταξη στο αρχικό μνημόνιο του 2010, να επιχειρεί να διασπάσει το κόμμα του? Η τοποθέτησή του τώρα άραγε είναι από σκοπιά μνημονιακή ή μήπως αντιμνημονιακή? Όποιοι τιμούν και σέβονται το όνομα Παπανδρέου ξέρουν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Γιάννη Καντέλη, οργισμένη και σκληρή είναι λοιπόν η αντίδρασή της Χαριλάου Τρικούπη στην κίνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Όπως αναμενόταν, με αιχμή την διάσπαση του κόμματος από τον γιο του ιδρυτή του. Πάντως, στο Πασόκ σχολιάζουν ότι μετά την σκληρή αυτή ανακοίνωση για τον κύριο Παπανδρέου, θα προσπαθήσουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και όχι με τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο, Μάρκο, να δείξουν μια απαξίωση σε πρώτη φάση προς το κόμμα και το εγχείρημα που κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου όλες αυτές οι τακτικές είναι αναμενόμενο να μεταβληθούν αναλόγως την δυναμική που θα αποκτήσει η κίνηση του Γιώργου Παπανδρέου και αναλόγως μετά θα συμπεριφερθούν και στην Χαριλάου Τρικούπη, σκληραίνοντας πιθανότατα την στάση τους κυρίως προς τον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου εγκαταλείπει το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του και αλλάζει σελίδα, δημιουργεί νέο. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, προεκλογικός πυρετός επικρατεί στα κομματικά επιτελεία των δύο διεκδικητών της πρώτης θέσης στις εκλογές. Για τις κινήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική σκακέρα θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι Λίδα Μπόλα και Αντώνη Σατζολέτος. Λίδα, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς η Συγκρού απορρίπτει το debate, ενώ πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι είναι, Μάρκο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται ίσως για την πρώτη προεκλογική ομιλία του Αντώνη Σαμαρά ενώπιον ενός άμυγος κομματικού κοινού στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κατηγόρησε για λαϊκισμό, για ανταηλίκια, όπως είπε χαρακτηριστικά, και για κρυφή ατζέντα. Αναφέρθηκε εκτενώς στις δηλώσεις των στελεχών του και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Σήμερα λοιπόν αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που είχαμε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσαν στον εσωτερικό δανεισμό. Ο κύριος Σαμαρά είπε ότι με αυτόν τον τρόπο τρομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το λαό, αλλά όχι μόνο, δημιουργεί και τριγμούς, διαλύει, όπως είπε, τη βάση του τραπεζικού συστήματος. Ο κύριος Σαμαράς όμως απάντησε και στο αίτημα για debate με τον Αλέξη Τσίπρα και φαίνεται ότι έκλεισε κατηγορηματικά το όλο θέμα. Όπως είπε, ζητούν διάλογο οι υβριστές. Πώς να κάνω διάλογο, είπε χαρακτηριστικά, με αυτούς που επί 2,5 χρόνια με κατηγορούν ως πουλημένο και προδότη. Μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε, Λίδα, τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Και σήμερα μας είπανε ότι θα προχωρήσουν και σε εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή θα απευθυνθούν στους καταθέτες και, όπως είπαν, και στους μικροκαταθέτες. Και θα διαλύσουν έτσι τη βάση του τραπεζικού συστήματος. Και τώρα ζητούν
από πάνω να κάνουμε και διάλογο μαζί τους. Ξεχνάνε ότι κάναμε διάλογο τόσες φορές στη Βουλή και πάντα πήραν τις απαντήσεις τους σε όλα και έφυγαν πάντοτε με την ουρά στα σκέλια. Αλλά ρωτάω πώς να κάνουμε διάλογο μαζί τους. Με τους υβριστές που επί 2,5 χρόνια δεν σταμάτησαν να με λένε πουλημένο και προδότη. Λίδα Μπόλα, η Νέα Δημοκρατία ποντάρει πολιτικά στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ξεκινά περιοδίες από αύριο. Από αύριο, αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλία, Καρδίτσα και Λάρισα, οι δύο σταθμοί του Αντώνη Σαμαρά. Αύριο το απόγευμα θα είναι και η ομιλία του στη Λάρισα. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστούν οι περιοδίες αυτές από τη Δευτέρα στη Θράκη. Αντώνη Ατζολέτο, να έρθουμε σε εσένα. Βρίσκεσαι στην Κουμουνδούρου. Ποια είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην επίθεση Σαμαρά? Μάρκο, πρέπει να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν πάρα πολύ στο θέμα του debate και όπως μαθαίνουμε θα τεθεί και στην διακομματική συνεδρίαση όποτε αυτή γίνει. Θέλουν ένα ειλικρινή και ελεύθερο διάλογο, όπως λένε, ανεφόρων, και πετάνε και πάλι τον μπαλάκι στον κύριο Σαμαρά. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει ανακαλύψει, όπως λένε, τα μυστικά του προγράμματος στο ΣΥΡΙΖΑ, διαρωτώνται γιατί δεν έρχεται σε ένα debate να τα αποκαλύψει όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τονίζω, στην Κουμουνδούρου, και ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρονται σε αυτά που είπε ο Γιώργος Κίρτσος σήμερα στην τηλεόραση του Sky και έκανε λόγο για μείωση των συντάξεων. Το σχόλιο της Κουμουνδούρου είναι ότι αυτή είναι ουσιαστικά η έξοδος από το μνημόνιο που υπόσχεται ο κύριος Σαμαράς. Οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Κίρτσου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπών στα συνταξιοδοτικά ρετυρέ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη Ατζολέτο, θα είσαι κοντά μας και σε λίγο τώρα. Στα άκρα οδηγείται, κυρίες και κύριοι, η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την οικονομία και τους χειρισμούς της επομένης των εκλογών. Αφορμή για το νέο πολιτικό σεισμό στάθηκαν δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Sky, με τον Γιώργο Τόλιο να επιμένει στο ενδεχόμενο στάσης πληρωμών, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως δεν αποτελεί προσωπική του θέση αλλά κομματική. Η Νέα Δημοκρατία εξεπέλυσε οξύτατη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πως θα οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπία και για εναλλακτικό σχέδιο χρησιμοποίησης ακόμη και των καταθέσεων των Ελλήνων. Ενώ η Κουμουνδούρου παίρνει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κυρίου Τόλιου. Ο Γιάννης Τόλιος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος στη Β' Αθηνών, πυροδότησε εκ νέου τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Κουμουνδούρου, επιμένοντας το ενδεχόμενο παύσης αποπληρωμής στόκων και χρεολυσίων, χαρακτηρίζοντας το μάλιστα επίσημη θέση του κόμματος. Η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει με αναπτυξιακή και κοινωνική ρήτρα, αφού πρώτα εξασφαλιστεί μια ικανή περίοδος η διακοπή πληρωμής στόκων και χρεολυσίων. Για την επίτευξη των στόχων θα αξιοποιηθούν στην περίπτωση εκβιασμού όλα τα όπλα. Η διακοπή πληρωμών, η καταγγελία για πρόκληση ζημιάς στη χώρα μας με στόχο τη διάσωση του ευρώ και άλλα και άλλα και άλλα. Ο Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στο Sky, τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα στάσης πληρωμών, αλλά έσπευσε να συμπληρώσει ότι όλα θα συζητηθούν από την αρχή. Η διαπραγμάτευση είναι μια συνολική βάση από μηδενική, από μηδενική βάση. Βεβαίως. Τώρα, ένα στοιχείο της διαπραγμάτευσης είναι όσο κρατάει αυτή η συζήτηση, τι εκ παραλλήλου θα κινείται, τι συμφωνούμε. Τι θα κινείται. Τι θα δίνει. Θα μπορεί να έχει τη μορφή της πλήρους παγώματος όσο θα κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες. Δεν υπάρχει στάση πληρωμών, δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες για το χρέος. Ο Γιάννης Τόλιος, ωστόσο, έκανε ένα βήμα πιο πέρα και μιλώντας στα παραπολιτικά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και εσωτερικού δανεισμού με την αγορά εντόκων γραμματείων από Έλληνες καταθέτες. Η τοποθέτηση αυτή εξόργησε τον Υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη. Αποκάλυψη τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προχωρήσει μόνο σε διακοπή πληρωμής στόκων, οδηγώντας τη χώρα σε χρεοκοπία. Επίσημα μας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και σε εσωτερικό δανεισμό, χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις των Ελλήνων, ακόμη και των μικροκαταθετών, για αγορά εντόκων γραμματείων του δημοσίου. Δηλαδή, κάθε 15 μέρες θα τραβάνε προφανώς υποχρεωτικά από τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αυτό είναι το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται πως σε αυτές τις εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ακούσουμε καμιά αλήθεια παρά μόνο ψέματα. Ο κύριος Σαμαράς γνωρίζει πολύ καλά, αφού το έχει κάνει και ο ίδιος, ότι οι κυβερνήσεις προβαίνουν σε έκδοση εντόκων γραμματείων. Υπάρχει περίπτωση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε εσωτερικό δανεισμό, εάν στη διάρκεια του παγώματος στην οποία αναφέρατε? Τι εννοείται εσωτερικό δανεισμό? Αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό, σε καμιά περίπτωση. Αυτή η κυβέρνηση απέτρεψε τον εφιάλτη της χρεοκοπίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα προετοιμάζει τη χρεοκοπία. Ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει. Με επιθετικό τρόπο ξεκίνησαν και τα προεκλογικά σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο, με την Κουμουνδούρου να παραφράζει το γνωστό παιχνίδι «Θάρρος ή αλήθεια». Είναι όμως τώρα η ώρα της δημοκρατίας. Και δημοκρατία σημαίνει
αλήθεια και ευθύνη. Αλήθεια προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Το mail του Χαρδούβελη τυχαίως διέρευσε. Το αποκρύψατε. Δεν τολμήσατε να το φέρετε στην Ελληνική Βουλή όπως είχατε υποχρέωση. Ψηφίσατε προϋπολογισμό χωρίς να έχετε ενσωματώσει τις δεσμεύσεις σας. Μας κοροϊδεύετε συστηματικά. Αν αυτές τις μέρες ρίξει κάποιος μια ματιά γύρω του στις διεργασίες που γίνονται στα άλλα κόμματα, θα δει καθαρά ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο σίγουρο κόμμα για το λαό. Κόμμα εγγύηση, εμπιστοσύνης ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ και ο Πάνος Καμένος ζητά debate με τον Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Επί 2,5 χρόνια ο Πρωθυπουργός κρυβόταν από τη Βουλή των Ελλήνων. Τώρα κρύβεται πίσω από πανάκριβες διαφημιστικές καμπάνιες εκφοβισμού των Ελλήνων. Αν θέλει για μια φορά στη ζωή του να υπηρετήσει την αλήθεια, ας έλθει σε τρία θεματικά τηλεοπτικά debate με τους πολιτικούς αρχηγούς για το χρέος, τα εθνικά θέματα και την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα την πολιτική σύμπραξη του ποταμιού με το κίνημα Ευρώπη Οικολογία. Το ποτάμι είναι αποφασισμένο να προτείνει λύσεις. Οι υπόλοιποι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν το λαϊκισμό και να συνεχίσουν να λένε υποσχέσεις και όχι λύσεις. Για αναπόφευκτη μείωση συντάξεων από οποιαδήποτε κυβέρνηση εντός του 2015 έκανε λόγο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κίρτσος. Το βασικό μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και ξέρω ότι θα στενοχωρήσω τους τηλεθεατές, είναι μια οργανωμένη μείωση των συντάξεων. Εγώ λέω για παράδειγμα ότι ας βγει κάποιος ο οποίος έχει τις πλάτες, μπορεί, στέκεται στα πόδια του και ας πει ότι ξεκινάμε από τα ρετυρέ, ότι βάζω ένα πλαφόν 2.000 ευρώ το μήνα. Το Άρμα Πολιτών ανακοίνωσε το απόγευμα την αυτόνομη κάθοδό του στις κάλπες της 25ης Ιανουαρίου. Λοιπόν, κοντά μας στο στούντιο βρίσκεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάρκο. Βλέπουμε λοιπόν πως ο κύριος Στόλιος επιμένει στα όσα λέει περί ενδεχόμενης στάσης πληρωμών και μάλιστα υποστηρίζει πως αυτή είναι και η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, καταγεγραμμένη στη διακήρυξη του κόμματος στις τελευταίες ευρωεκλογές. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πράγματι, είναι γραμμένα όλα αυτά. Μπορώ να σου πω το εξής. Ο κύριος Στόλιος, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Λαφαζάνης λένε το ίδιο. Μόνο που το διατυπώνουν διαφορετικά. Δηλαδή, ο κύριος Σταθάκης το λέει με χαμόγελο, ο κύριος Στόλιος είναι λίγο πιο άγριος στην διατύπωσή του. Τώρα, τι ακριβώς λένε? Λένε λοιπόν ότι αμέσως μετά την επομένη μιας κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα κηρύξει τα δάνειά της σε επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, είναι μια μονομερής ενέργεια αυτή, όπως αντιλαμβάνεσαι. Θα πούμε στους δανειστές, παιδιά, συζητούμε όλα από το μηδέν. Αυτό το πράγμα όμως έχει μια άγνωστη διάρκεια. Θα πάρει ένα μάκρος, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα ως την Τρίτη. Αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόκους, δεν μπορούμε να πληρώνουμε χρεολύσια και ότι πρέπει να κάνουμε κούρεμα στα χρέη μας. Το ίδιο λέει και ο κύριος Σταθάκης, το ίδιο λέει και ο κύριος Τόλιος. Μόλις η Ελλάδα κηρύξει τα δάνειά της σε επαναδιαπραγμάτευση, οι οίκοι αξιολόγησης που αξιολογούν όλες τις χώρες του κόσμου, τις οικονομίες τους, τα δάνειά τους κτλ., θα θέσουν την Ελλάδα σε μια κατάσταση ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Αυτό που λέμε δηλαδή πιστωτικό γεγονός. Πιστωτικό γεγονός. Συνεπώς, από εκείνη τη στιγμή και μετά, και ωστότου έρθει η συμφωνία, η όποια συμφωνία, είτε θετική είτε αρνητική για την Ελλάδα, η Ελλάδα θα είναι σε μια κατάσταση ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούν να δανείζονται, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να δανείζονται από τις τράπεζες, δηλαδή θα είμαστε σε μια στενότητα. Ας μείνουμε σε αυτή τη φάση. Τι λέει ο κύριος Στόλιος? Ο κύριος Στόλιος επί της ουσίας λέει αυτό που δεν λέει ο κύριος Σταθάκης, δηλαδή αυτό που θα συμβεί. Διότι φαντάζομαι ο κύριος Σταθάκης θα είναι στα πράγματα, δεν θα είναι ο κύριος Στόλιος, okay. Αλλά ο κύριος Σταθάκης το καλοκαίρι, γιατί είπαμε ότι η διαπραγμάτευση, η φάση της διαπραγμάτευσης είναι κάτι που θα πάρει σε μάκρος. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει κάποια ομόλογα, κάποια δισεκατομμύρια. Λεφτά όμως δεν θα υπάρχουν, διότι δεν θα έχουμε κλείσει τη συμφωνία, ενώ το μνημόνιο, σε αυτό το δίμηνο, γιατί αυτό μας είπε σήμερα ο κύριος Σκουλέτης, ότι εμείς αυτό μαζί με τα δάνεια θα το πάμε σε μια συνολική διαπραγμάτευση. Άρα, η Ελλάδα δεν θα έχει πάρει τα χρήματα που είναι να πάρει με το κλείσιμο της αξιολόγησης, άρα του πρώτου μνημονίου. Δεν θα έχουμε πάρει την πιστοληπτική γραμμή. Okay.
δεν θα μας δανείζουν οι αγορές, γιατί οι οίκοι θα μας έχουν βγάλει σε μια κατάσταση ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Συνεπώς, ο κύριος Στόλιος, λέει ο άνθρωπος, πολύ απλά αυτό που θα κάνει ο κύριος Σταθάκης. Δηλαδή, δεν θα πληρώσει το καλοκαίρι τα ομόλογα. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι αυτό τώρα. Το τι σημαίνει όλο αυτό, ας μείνουμε σε αυτό σήμερα και τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς θα ακολουθήσουν. Αλλά αυτό λέει ο κύριος Στόλιος. Μάλιστα. Άρη Πορτοσάλτε, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Παρέμβαση για την οικονομία έκανε σήμερα ο Γκίκας Χαρδούβελης, υποστηρίζοντας πως κανείς δεν μένει στο ευρώ εάν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου για ενδεχόμενο Brexit, σαφές μήνυμα πως δεν θα επιτρέψει τη διάσπαση της ευρωζώνης, έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει σχέδιο Β για την Ελλάδα. Την ανησυχία για τον τρόπο που θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία οι πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνουν τα πρώτα δημοσιεύματα του 2015 στο Διεθνή Τύπο, τη στιγμή που ο Γκίκας Χαρδούβελης ήδη συγκεντρώνει στον έκτο όροφο της Οδού Νίκης το φάκελο των διαπραγματεύσεων, ώστε να τον παραδώσει, αν χρειαστεί, στον επόμενο Υπουργό Οικονομικών. Σε ομιλία του πάντως ήταν σαφής όσον αφορά στην αποπληρωμή των χρεών της κυβέρνησης. Για να πάει μπροστά η χώρα, να μείνει στην Ευρωζώνη, πρέπει να έχουμε συνέπεια. Οι εταίροι μας οι οποίοι μας στήριξαν και μας δάνεισαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο απαιτούν και εμείς να ακολουθήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Φωνές ανεξέλεγκτες που λένε δεν θα πληρώσω τους τόκους, δεν θα κάνω το Α ή το Β, σημαίνει ότι η αξιοπιστία μας χάνεται και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις αγορές ούτε για κανέναν. Ευρωζώνη και μία αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας και των ομολόγων δεν συνάδουν. Όπως εξήγησε ο Υπουργός στην πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου για το 2015, η ρευστότητα της χώρας εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δανείζει στο εγχώριο σύστημα περίπου 45 δις ευρώ. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς αποκάλυψε ότι η χρηματοδότηση της οικονομίας έχει προσωρινά παγώσει λόγω των συνθήκων. Από την Φραγκφούρτη, πάντως, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θέλησε να πάρει θέση για τις πολιτικές εξελίξεις. Οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα καλούνται να αποφασίσουν τώρα για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης. Διάσπαση της Ευρωζώνης δεν θα γίνει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σχέδιο Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει την αγορά κρατικών ομολόγων για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες την ώρα ακριβώς που ένας νέος γύρος αβεβαιότητας έχει προβάλει σχετικά με τις ελληνικές εκλογές τον Ιανουάριο. Χαρακτηριστικό είναι και το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt που κάνει τίτλο την απάντηση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τόλιου, ο οποίος στην επισήμανση της εφημερίδας για το τι θα σημάνει η μη αποπληρωμή των δανείων, φέρεται να είπε σηκώνοντας τους ώμους. Χρεοκοπία, και τι έγινε. Η προοπτική να επικρατήσει ριζοσπαστική αριστερά στις εκλογές σε 3 εβδομάδες επιτρέπει την αναβίωση της συζήτησης περί Brexit, μιας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αν και ο Τσίπρας έχει μετριάσει τη ρητορική του και δηλώνει πως θέλει να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, είναι μάλλον δύσκολο να δει κανείς πώς θα το πετύχει αυτό, εάν τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Από την άλλη, καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας και σύμβουλος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Clemens Fuchs, ο οποίος θεωρεί ότι με τα σημερινά επιτόκια και κανονικό πληθωρισμό η χώρα μας μπορεί να πληρώσει τα χρέη της. Δεν παρέλειψε όμως να τονίσει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα είναι τα λαϊκίστικα κόμματα να αυξήσουν την επιρροή τους και να σταματήσουν την πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Στο φουλ δουλεύουν, κυρίες και κύριοι, οι κομματικές μηχανές της Δημάρ λίγο μετά το ναυάγιο της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος. Η Χριστίνα Νικολαίδου θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Χριστίνα. Καλησπέρα Μάρκο και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση της τελευταίας στιγμής. Τι εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή τόσο στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει αύριο όσο και στο Διαρκές Συνέδριο. Επί της ουσίας εισηγείται την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια συνεργασίας με το χώρο της πολιτικής οικολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Επί της ουσίας επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας τις τελευταίες ημέρες με τους οικολόγους πράσινους, συζητούν κοινή κάθοδο πάντα υπό προϋποθέσεις. Τώρα, μπορεί να είναι τα βλέμματα στραμμένα στην επόμενη μέρα,
τόσο βέβαια στο συνέδριο όσο και στην 25η Ιανουαρίου. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι δεν άφησαν ασχολία στο στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς το ναυάγιο με τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι εξέφρασαν οργή αλλά και θυμό με τον τρόπο που η Κουμουνδούρου διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα, τόσο ως προς τα ψηφοδέλτια και τις υποψηφιότητες, όσο βέβαια και στις προϋποθέσεις της συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, κλείνοντας να σου πω ότι μπορεί να συνεδριάζουν τα όργανα το Σαββατοκύριακο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένονται ακόμα κάποιες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα ονόματα που θα υπάρχουν στα ψηφοδέλτια. Χριστίνα Νικολαίδου, να σε ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Το Norman Atlantic έδεσε τελικά στο λιμάνι του Μπρίντιζη και αμέσως ξεκίνησε η επιθεώρηση στο εσωτερικό του από τους ειδικούς. Την ίδια ώρα, ενώ συγγενείς των αγνοωμένων αναχώρησαν το μεσημέρι για την Ιταλία, προκειμένου να ψάξουν οι ίδιοι για τους ανθρώπους τους, ο καπετάνιος του μοιραίου πλοίου, στη συνέντευξή του, επιρρύπτει ευθύνες στις ελληνικές αρχές, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να είχαν κάνει την αντιστοίχηση με τις λίστες. Επιβάτες φορώντας σωσίβια βρίσκονται στιβαγμένοι πάνω στο κατάστρωμα του Norman Atlantic. Ιωάννα, πού είναι? Ψάχνουν να βρουν τους δικούς τους. Εδώ έχει ένα μωρό. Την Ιωάννα, εντάξει, ειρήνη. Ειρήνη. Στο βίντεο από κινητό διασωθέτα αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές όσων ταξίδευαν με το μοιραίο πλοίο στην προσπάθειά τους να διασωθούν από τα ελικόπτερα που έχουν φτάσει εκεί για βοήθεια. Εντάξει. Όλα καλά. Ιωάννα, εντάξει. Φλόγες. Έλειωνε η λαμαρίνα. Άνοιγαν τρύπες στη λαμαρίνα. Τα παπούτσια κολλήσαν στο πάτωμα. Άνθρωποι φεύγαν ξυπόλυτοι γιατί τα παπούτσια τους μέναν κολλημένα. Εμένα κολλήσαν. Οι παντόφλες. Εγώ βγήκα με παντόφλες. Κολλήσανε. Τρυπήσανε. Έχω άνθρωπο μαζί μου στη βάρκα που έχει εγκάβματα στα πόδια του. Εγκάβματα. Τρέχαν αίματα από τα πόδια του. Έξι μέρες μετά την ναυτική τραγωδία, χαμένοι στις λίστες τόσο των αγνοωμένων όσο και των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, εξακολουθούν να είναι οι συγγενείς τους. Μετά τη διαπίστωση ότι ο ένας εκ των τριών θυμάτων του μοιραίου πλοίου, ο Γιώργος Δούλης, τελικά δεν έχει ταυτοποιηθεί, προστίθεται στους Έλληνες επιβάτες του φλεγόμενου πλοίου που αναζητούνται, που πλέον από 9 γίνονται 10. Οι τελικές αρχές κάναν το λάθος ότι δεν ψάξανε το. Να πιστοποιήσουν, να διασταυρώσουν ότι όντως δεν είναι αυτός, γιατί ύστερα από κάποιες ώρες, όταν κατέβηκαν τα ανυψίδια μου κάτω, τότε του διαπίστωσαν το λάθος οι Ιταλικές, ότι ο άνθρωπος ήταν. Αυτό που βγάλανε ήταν άλλος. Έλληνας. Αλλά άλλος. Άλλο άτομο, ναι. Δεν ψάξαν στις τσέπες του, είχε ταυτότητα, ήταν κάποιος άλλος. Έχουμε κάνει άπειρα σκοτσέζικα ντους με το να μας λένε υπάρχει σε αυτή τη λίστα. Δεν υπάρχει. Είναι σε αυτό το καράβι, περιμέναμε να βγει με τρομερή αγωνία και μαθαίναμε κάτι και μετά όχι, δεν είναι σε αυτή τη λίστα. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε άπειρες φορές, άπειρες φορές. Και ενώ το Norman Atlantic έχει ήδη ελιμενιστεί στο λιμάνι του Πρίντιζη με τους άνδρες της πυροσβεστικής να κάνουν την πρώτη οπτική επιθεώρηση και τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναμένεται να ρίξουν φως στα μυστήρια του ναυαγίου, οι συγγενείς των Ελλήνων αγνοωμένων αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη γειτονική χώρα για να τους αναζητήσουν οι ίδιοι. Εκεί θα μας περιμένει διερμηνέας, κάποιος από το προξενείο και ένας Έλληνας γιατρός που εργάζεται σε κάποιο νοσοκομείο του Μπάρι, και αυτοί θα μας κατευθύνουν, το έμαθα εδώ σήμερα από συγγενείς, και όλο αυτό μετά από δική τους πρωτοβουλία. Μετά από δικό τους αίτημα. Την ίδια ώρα, ο Ιταλός καπετάνιος του μοιραίου πλοίου, με δηλώσεις του στην Corriere della Sera, κατηγορεί την εταιρεία ΝΕΚ για υπερφόρτωση. Οι Έλληνες θα έπρεπε να είχαν κάνει την αντιστοίχηση στις λίστες. Εκείνοι που ακολούθησαν τις οδηγίες μας σώθηκαν, υποστηρίζει. Με δικαστικές πηγές, η εισαγγελία Πειραιά ζητά να διερευνηθεί πότε έγιναν οι επιθεωρήσεις του πλοίου και αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα. Αν υπήρχαν στο πλοίο όλοι οι μηχανισμοί πυρασφάλειας και σωστικά μέσα, και να επισυναυθεί από τις Ιταλικές Αρχές σχετική έκθεση αυτοψίας του Norman Atlantic και προανακριτικό υλικό, καθώς το πλοίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ξένο έδαφος. Την ώρα που δεν έχει τέλος το απίστευτο δράμα των συγγενών των αγνοωμένων, ένα πινκ-πονκ επίρρυψης ευθυνών βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Σωτήρη Μπολάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την απάντηση της ελληνικής πλευράς στις κατηγορίες του Ιταλού πλοιάρχου, πως δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων. Σωτήρη.
Λοιπόν, Μάρκο, φαίνεται ότι από τα συγχαρητήρια των πρώτων ωρών για την επιχείρηση έρευνας διάσωσης, που ναι, πρέπει να πούμε ότι είχε μια κάποια επιτυχία, καθώς απομακρύνθηκαν όλοι όσοι επέβαιναν πάνω στο βλοίο τις ώρες που φλέγονταν αυτό, είχε μια επιτυχία. Όμως πλέον έχουμε περάσει σε ένα νέο ελληνοϊταλικό μέτωπο, ας το πούμε, και έχει να κάνει με τον πόλεμο δηλώσεων είτε από τον εισαγγελέα του Μπάρι, είτε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωση, είτε από τον ίδιο τον καπετάνιο. Εδώ μπροστά μου έχω αυτή τη στιγμή το μέμο, αυτό δηλαδή το ημερολόγιο των συμβάντων που καταγράφηκε από το θάλαμο επιχειρήσεων. Ξεκινώντας λοιπόν, το Υπουργείο εδώ επισημαίνει και το λιμενικό σώμα ότι στις 5:40, όπως έχουμε ήδη πει, ήρθε το πρώτο σήμα, η πρώτη κλίση για το ιτοπλοίο έχει πιάσει φωτιά και μάλιστα από επιβάτες. 2 λεπτά μετά γίνεται η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με το Ολυμπία Ράδιο, στο οποίο δίνεται εντολή από το θάλαμο να αποδεσμεύσει τη συχνότητα του Ολυμπία Ράδιο ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τη γέφυρα του πλοίου. Το 5:43 νέα επικοινωνία με το Ολυμπία Ράδιο, το οποίο απαντά ότι ενώ το πλοίο έχει εκπέμψει πλέον σήμα κινδύνου, το Mayday ή το Distress Code που λέμε στην ναυτική γλώσσα, παρόλα αυτά η επικοινωνία εξακολουθεί να είναι αδύνατη. Συνεχίζει μέσα από τα στοιχεία αυτά του ημερολόγιου πλοίου. Την ίδια ώρα προσπαθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο θάλαμος να επικοινωνήσει και επικοινωνεί με τον Ιταλικό θάλαμο επιχειρήσεων, δηλαδή την Ιταλική ακτοφυλακή. Μιλά απευθείας με Ρώμη και δίνει και στη Ρώμη τη σύσταση να αποδεσμεύσει τη συχνότητα με την οποία ο πλοίαρχος φαίνεται ότι μιλάει μόνο με Ρώμη. Η Ρώμη όμως δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Την ίδια ώρα, ενώ δεσμεύονται πλοία και ενώ στείνεται ολόκληρος αυτός ο μηχανισμός, φτάνουμε οι 33 λεπτά μετά και στις 6:13 πλέον γίνεται εκ νέου σύσταση στο θάλαμο επιχειρήσεων της Ρώμης να απελευθερωθεί εκ νέου η γραμμή. Και την ίδια ώρα η Ρώμη μεταφέρει στον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων ότι τα παραπλέοντα σκάφη που έχουν μιλήσει με τον πλοίαρχο, να τους λέει ο πλοίαρχος ότι στο πλοίο η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Έχει περάσει δηλαδή περισσότερη από μία ώρα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οπότε και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ο πλοίαρχος δίνει την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Όπως δείχνει πάλι το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά από αυτή την τελευταία συνομιλία με τον Ιταλικό θάλαμο, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενημερώνει ότι στο Ιόνιο δεν υφίστανται διαθέσιμες επιχειρησιακές δυνάμεις. Και φτάνουμε σχεδόν μία μισή ώρα μετά από την εκπομπή σήματος κινδύνου, όπου επί της ουσίας τότε πλέον γίνεται δυνατό από τη Ρώμη, μέσω Ρώμης και μέσω της εντολής που έπρεπε να δώσει η Ρώμη στον καπετάνιο, τότε μόνο ο καπετάνιος ανταποκρίνεται και γυρίζει τη συχνότητα του Ολυμπία Ρέδιο προς τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων και 7:03 λεπτά γίνεται επιτέλους αυτή η συνομιλία. Όλα αυτά λένε εδώ τα στοιχεία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι διαθέσιμα και στον εισαγγελέα όλες αυτές τις συνομιλίες και τα σήματα κινδύνου που έχουν εκπέμψει οι αρμόδιοι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος προς κάθε παραπλέον, προς το πλοίο, το φλεγόμενο πλοίο, αλλά και προς την Ιταλική πλευρά. Φαίνεται πως οι Ιταλοί έχουν ευθύνη τόσο στη διαχείριση της τραγωδίας, όσο και στο αλαλούμ που ακολούθησε με τους λάθος αριθμούς ανθρώπινων ψυχών, Σωτήρη. Έτσι φαίνεται, καθώς σήμερα είχαμε νεότερη ανακοίνωση, η οποία λέει η Ιταλική πλευρά, επίσημο έγγραφο δηλαδή, που έστειλε η Ιταλική ακτοφυλακή, πάλι εδώ στην ελληνική ακτοφυλακή. Τι λέει λοιπόν, 485 σύνολο επιβενόντων. Αυτούς δίνει πλέον. Είχαμε ακούσει για 525, για 499. Όλα αυτά φαίνεται ότι πέφτουν σιγά σιγά και πλησιάζουμε προς την ελληνική εκδοχή του πράγματος, ας το πούμε έτσι. Χαρακτηριστικά εδώ έχω μπροστά μου το email το οποίο αντάλλαξε η ελληνική ακτοφυλακή με την ιταλική. Είναι η λίστα επιβατών και η λίστα του πληρώματος η οποία εστάλει από τις 9:20 το πρωί της Κυριακής, εδώ στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος, και στις 11:41 την Κυριακή, από εκείνη την ώρα δηλαδή, από τις πρώτες κιόλας ώρες, η Ιταλική ακτοφυλακή έχει στα χέρια της τη λίστα επιβατών και πληρώματος. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στα όσα ακούγονται και γράφονται, και μάλιστα λένε ότι στην τελευταία λίστα που έστειλαν σήμερα οι Ιταλικές αρχές, ήδη έχουν εντοπίσει και εκεί διπλοεγγεγραμμένους. Σωτήρη Μπολάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Σοκ στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, το τριπλό φωνικό στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, όπου 55χρονος πυροβόλησε και σκότωσε συγγενικό του ζευγάρι και το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Ελένη Ιατρού. Ελένη. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο ωραίο καστρό, ακριβώς στο σημείο που είναι η τριόροφη μεζονέτα, εδώ που το μεσημέρι γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους για μια οικογένεια με το χειρότερο τρόπο. Ένας 55χρονος μπήκε στο σπίτι του κουνιάδου του, δηλαδή του αδελφού της γυναίκας του, και έφερε κέρια χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ είχε μαζί του και αεροβόλο όπλο που όμως δεν το χρησιμοποίησε τελικά, τόσο στον κουνιάδο του, στη σύζυγό του, αλλά και στο 12χρονο ανιψιό του, που μάλιστα του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Σήμερα το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί πρωτοχρονιά
χειμωνιάτικο τραπέζι με τον ευρύτερο οικογενειακό τίτλο, με όλα τα ξαδέρφια. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Στη 1:15 μπήκε ο 55χρονος δράστης, τον άνοιξε η πεθερά του, η μητέρα της αδερφής του και του θύματος, του κτηνίατρου. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, πάλεψε με τον κτηνίατρο, τον 55χρονο, του έφερε πολλαπλά τραύματα μαχαίρι μέχρι που κατέληξε. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δεύτερο όροφο, στο τελευταίο όροφο της μεζονέτας, και εκεί πέρα έφερε κέρια χτυπήματα με το μαχαίρι τόσο στην γυναίκα του κτηνιάτρου, του κουνιάδου του, όσο και στο 12χρονο παιδάκι. Συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι, προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί κόβοντας το λαιμό του στην κυριολεξία και έπεσε στο κενό. Ο φύλακας που ήταν στο απέναντι σπίτι πήγε από πάνω και του λέει: τι έκανες? Έκανα κάτι, είπε, που έπρεπε να το έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Από εκεί και έπειτα νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τι μπορεί να συνέβη? Τα αίτια αναζητούν τώρα μαζί και οι αρχές. Πρόσωπο κλειδί, ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία δεν πείραξε. Από τον περίγυρο κάνουν λόγο πως είχε αδυναμία στην πεθερά του, γιατί τον στήριξε στα πρώτα χρόνια του έγκαμου βίου του με την κόρη της, στηρίζοντας τον οικονομικά. Μιλούν για ένα πρόσωπο που είχε πολύ μεγάλη αγάπη στο χρήμα, ήταν σφίχτο χέρις, ζήλευε από ό,τι λένε από το περιβάλλον του θύματος, από το περιβάλλον του κτηνιάτρου, τον κουνιάδο του, γιατί αυτός είχε ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα, έκανε εμπόριο φυτοφαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων και τα σχετικά. Οπότε όταν του έδινε κάποια χρήματα για κάποιες εξυπηρετήσεις να μεταφέρει διάφορες παραγγελίες, θεωρούσε πάντοτε ότι τα χρήματα αυτά είναι λίγα. Το τελευταίο διάστημα είχε κάποια έξοδα, γιατί έκανε το γάμο της κόρης του, τον αραβόνα του γιού του, και ετοιμαζόταν για δεύτερο γάμο. Ζητούσε επιπλέον χρήματα. Είχε πουλήσει στο παρελθόν το ταξί που είχε και είχε επενδύσει στο προπό δύο πρακτορία του ΟΠΑΠ που είχε ο γιατρός, το όνομα της συζύγου του. Θεωρούσε ότι και εκεί ήταν ρηγμένος. Όμως μιλούν και για ένα άτομο το οποίο και στο παρελθόν είχε επιθετική συμπεριφορά. Πριν από 30 χρόνια, μετά από φραστικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια εργασίας, σήκωσε φτιάρι και χτύπησε τον άνθρωπο τον οποίο λογοδότησε. Φιλάργυρος και επιθετικός, σύμφωνα με τους οικείους του ο δράστης. Στα δικαστήρια. Δεν τον χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη στο Ωραιόκαστρο. Ελένη Ατρού, σε ευχαριστούμε. Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ένοπλων ληστών έζησε τα ξημερώματα μητέρα με τα τρία της παιδιά στη Βούλα. Οι τρεις δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο και αφού τους κλείδωσαν στο μπάνιο, άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Αντιμέτωπη με κουκουλοφόρους ήρθε μια νεαρή γυναίκα με τα τρία ανήλικα παιδιά της στα ξημερώματα στη Βούλα. Οι ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφού τους κλείδωσαν χωρίς ευτυχώς να τους πειράξουν στο μπάνιο, άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα και εξαφανίστηκαν σκορπώντας τον τρόμο και τον πανικό. Βρισκόμαστε στην οδό Ξενίας 6 στη Βούλα. Στις πρώτες πρωινές ώρες, άγνωστοι μπήκανε στον πρώτο όροφο του σπιτιού που βλέπετε πίσω μου, κρατήσανε περίπου για μερικές ώρες στην τουαλέτα τη μητέρα με τα τρία παιδιά, πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστες που πιθανότατα παρακολουθούσαν την οικογένεια γνώριζαν ότι ο σύζυγος απουσίαζε και ήταν για αυτούς η κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν. Απομόνωσαν τον συναγερμό και είχαν όπλα. Με απειλή, όπλα τους τα, απειλή όπλων τους τα πήραν όλα αυτά. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν μου είπαν. Οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο διαμέρισμα, όμως κάποιοι θόρυβοι έκαναν τα παιδιά και τη μητέρα να ξυπνήσουν και να έρθουν αντιμέτωποι με τους δράστες. Αυτοί, χωρίς να χάσουν χρόνο, τους οδήγησαν στην τουαλέτα και αφού τους κλείδωσαν, άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι τρεις κουκλοφόροι δεν ανήκουν στη συμμορία των Γεωργιανών που βασανίζουν τα θύματά τους, αλλά πρόκειται για μια άλλη ομάδα εισβολέων που δραστηριοποιούνται στη ζώνη των νοτίων προαστίων. Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο. Απέτρεψαν οι Ιταλικές αρχές τη δεύτερη μέσα σε ένα τριήμερο, καθώς οι δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής ανέλαβαν τον έλεγχο εμπορικού πλοίου που οι δουλέμποροι εγκατέλειψαν και το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στα ανοιχτά των ακτών της Απουλίας. Στα αμπάρια του βρέθηκε το ανθρώπινο φορτίο της δυστυχίας. 450 μετανάστες από τη Σύρια. Μέσα στα φουρτουνιασμένα νερά της Αδριατικής, άλλο ένα φορτηγό πλοίο μετατράπηκε σε δουλεμπορικό, γεμάτο πρόσφυγες. Άνδρες της Ιταλικής ακτοφυλακής πραγματοποίησαν ρυψοκίνδυνη καταρρίχηση από ελικόπτερο στο εμπορικό πλοίο Ιζαντίν με σημαία Σιέρα Λεόνε, που έπλεε ακυβέρνητο σε πορεία προς Κρουσίστου προς τις βραχώδεις ακτές. Αποστολή τους να αναλάβουν τον έλεγχο του φορτηγού που μετέφερε στα μπάρια του 450 ανθρώπινες ψυχές. Γνωρίζουμε ότι έφυγε από το τουρκικό λιμάνι και ότι εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του. Όταν κάναμε σήμα στο πλοίο για να ρωτήσουμε για την κατάστασή του, μια μετανάστρια μας απάντησε: «Είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε κανένα να μας βοηθήσει».
Σήμερα έχουμε άλλο ένα πλοίο να ρημουλκίσουμε. Η ιατρική κατάσταση των μεταναστών πάνω στο Εζαντίν είναι καλή, αλλά υπάρχουν ανάμεσά τους περίπου 40 παιδιά και έχουν τελειώσει τα τρόφιμα και το νερό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μεταφέρουμε τρόφιμα, νερό, γάλα και παιδικές τροφές στο πλοίο και να το ρημουλκίσουμε με ασφάλεια. Αυτό είναι το δεύτερο πλοίο γεμάτο μετανάστες που μέσα στην ίδια εβδομάδα εγκαταλείπεται ένα πλοίο ακυβέρνητο σε τρικυμία ανοιχτά της Ιταλίας. Την Τετάρτη, το υποσημαία Μολδαβίας φορτηγό Blue Sky M με 970 Σύρους, Κούρδους και Αφγανούς μετανάστες διασώθηκε και οδηγήθηκε στο λιμάνι Γκαλίπολη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα τάση στους διακινητές που γεμίζουν εμπορικά πλοία με εκατοντάδες πρόσφυγες, απομακρύνουν το πλήρωμα με ταχύπλοα και αφήνουν το σκάφος να πλέει προς την Ιταλία σε άθλιες συνθήκες. Το πλοίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του πριν από 2 ημέρες και οδηγείται ακυβέρνητο πλέον από Ισλανδικό ρημουλκό υποδυσμενής κυριακές συνθήκες προς ασφαλή λιμένα. Πιθανότατα προς το Κοριλιάνο Καλάμπρο, όπου αναμένεται να φτάσει τα μεσάνυχτα, όπως αναφέρει η Ιταλική Ακτοφυλακή. Στο ψυγείο παραμένει ολόκληρη η χώρα με πολικές θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου στα βορειοδυτικά, ενώ οι έντονες χιονοπτώσεις δίνουν τη θέση τους στον παγετό. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, ενώ σε πολλά σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου είναι απαραίτητες οι αλυσίδες. Μπορεί ο ήλιος να διαδέχτηκε τη συννεφιά, δεν κατάφερε όμως να διώξει το τσουχτερό κρύο. Κασκόλ, γάντια και σκούφι βγήκαν και σήμερα από τα συρτάρια. Στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί ολικός παγετός. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο ακόμα και το μεσημέρι έκανε βουτιά κάτω από το μηδέν. Ενώ στη Φλόρινα ο υδράργυρος έφτασε στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Σε όλο το επαρχιακό ορεινό δίκτυο αλλά και σε τμήματα του εθνικού δικτύου, οι οδηγοί κινούνται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Μακάβριο ήταν το θέαμα στο Δημοτικό Κημητήριο Ξάνθης. Οι θυελώδεις άνεμοι κατέστρεψαν τάφους, σπάζοντας σταυρούς και μάρμαρα. Η μανία του ανέμου ήταν τέτοια που κάποιοι τάφοι κυριολεκτικά ξυλώθηκαν, με τα μάρμαρα να εξφενδονίζονται και να καταλήγουν σε γειτονικούς τάφους, προκαλώντας αλυσιδωτές καταστροφές. Κατολισθήσεις σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Σάμου σημειώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί τις τελευταίες ημέρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αγίου Κωνσταντίνου Μανολατών, όπου σημειώθηκε κατάπτωση βράχων με αποτέλεσμα να αποκοπεί το χωριό από τον έξω κόσμο. Άμεσα τα μηχανήματα της περιφερειακής ενότητας Σάμου έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των Χανίων μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τον ομό τα τελευταία 2-24 ώρα. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν τα χωριά Λιμπάδια, Πλατανιάς, Μόδι, Γεράνη, Κολυμπάρη και Μινοθιανά. Η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 35 ατόμων. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και Τυχείο, με αποτέλεσμα 3 κτηνοτρόφοι να αποκλειστούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους στο Πελινέο, στην περιοχή της Παρτούνας της Χίου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Οι θυελώδεις άνεμοι στα Γιάννενα ξεκόλλησαν μεταλλικές σκεπές σπιτιών και τις προσγείωσαν επάνω σε γιο ταχύ, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Δέντρα αλλά και τα σιδερένια και κλειδώματα της λίμνης ξεριζώθηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν και στο Εβραϊκό Νεκροταφείο της πόλης. Σήμερα, ωστόσο, πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων σε όλη τη χώρα μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει και ο παγετός σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα και κάποιες βροχές και χιονοπτώσεις τωρινά θα είναι κατά κανόνα ασθενείς. Αρκετοί ήταν πάντως εκείνοι, όπως ο συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας, που χάρηκαν το χιόνι σαν μικρά παιδιά και έφτιαξαν και το δικό τους χιονάνθρωπο. Ποδαρικό από χρυσάφι έκανε το 2015 στην υπερτυχερή του πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, που κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Η τύχη χαμογέλασε στη νεαρή δημόσια υπάλληλο και μητέρα 2 παιδιών, η οποία πάλευε καθημερινά για να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Κόντεψε να λιποθυμήσει από τη χαρά της η νεαρή κοπέλα από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν πληροφορήθηκε το ποσό που κέρδιζε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο που είχε στην κατοχή της. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου, όταν της είπε ότι κερδίζει 4 εκατομμύρια ευρώ, έβαλε τα κλάματα. Εχθές η κοπέλα εμφανίστηκε γύρω στις 10 η ώρα, είχε μία υποψία κέρδους, αλλά σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν ήταν... Δεν γνώριζε το μέγεθος της επιτυχίας. Μας έδωσε το λαχνό, κοιτώντας τα μάτια φυσικά και περιμένοντας από εμάς να της πούμε
το ακριβή ποσό. Και όταν της το είπαμε, φυσικά έβαλε τα κλάματα, ξέσπασε σε λιγμούς, δεν το πίστευε. Η υπερτυχερή που κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ στο πρωτοχρονιάτικο λαχείο στην κλήρωση που έγινε την Τετάρτη είναι μητέρα 2 παιδιών και δημόσιος υπάλληλος εργαζόμενη στο χώρο της υγείας και άνθρωπος του μεροκάματου, όπως την περιγράφουν οι γειτονές της. Ενημερώθηκε από τον πατέρα της ότι το λαχείο της κερδίζει, όμως δεν γνώριζε το ποσό. Θα πάρει γύρω στα 3.250 καθαρά. Δεν πίστευε το ποσό. Όταν της είπαμε το ποσό, της το είπαμε 2 και 3 φορές και ξαναρωτούσε η κοπέλα αν όντως είναι αλήθεια. Παρότι με την έλευση του νέου χρόνου η νεαρή Θεσσαλονικιά έγινε εκατομμυριούχος, δήλωσε ότι θα πήγαινε κανονικά στη δουλειά της και δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί. Από το ίδιο πρακτορείο δόθηκαν και άλλοι 4 αριθμοί που ο καθένας κερδίζει 500.000 ευρώ. Ο ένας από τους 4 τυχερούς που κέρδισε 500.000 ευρώ εμφανίστηκε το πρωί έξω από το πρακτορείο. Μίλησε με συνάδελφό του που εργάζεται στο Δήμο στον τομέα της καθαριότητας και φαινόταν πως και ο ίδιος δεν έχει καταλάβει πόσο μεγάλο ποσό έχει κερδίσει. Ήταν φτωχός άνθρωπος, τα είχε ανάγκη, είχε δάνεια και τα χρειαζόταν. Έχει παιδάκια? Βεβαίως, 2. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο γιατί ένας μεγάλος της ροκ, ο Μπόνο των U2, φοβάται πως δεν θα ξαναπαίξει κιθάρα. Να μεταφερθούμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μία μελόνυμφη έδωσε μαθήματα θάρρους στο σύντροφό της, ο οποίος 5 ημέρες πριν από το γάμο αποφάσισε να κάνει πίσω. Γιώργο Φελίδη, τι έκανε η μέλουσα νύμφη? Όπως θα δούμε, η εικονιζόμενη Σέλμπι από την πόλη Μέμφις του Τενεσί αποφάσισε να ακολουθήσει την ιδέα μιας φίλης της φωτογράφου και να γιορτάσει αυτή την απρόσμενη αναποδιά με έναν τελείως ανορθόδοξο τρόπο. Συγκέντρωσε τον κουμπάρο και τις 4 φίλες της που θα τελούσαν χρέη μάρτυρα στο μυστήριο και όπως βλέπουμε με τη βοήθεια σωληναρίων με χρώματα εκτονώθηκε καταστρέφοντας τον ηφικό της αλλά και τα φορέματα των παρανύμφων που ασημειωθεί τα είχε πληρώσει όλα ο Ρίψας Πισγαμπρός. Στο πλάνο βλέπουμε ότι το ακριβό φόρεμα έχει γίνει αγνώριστο. Στο τέλος μάλιστα έκανε η Σέλμπι και την παραδοσιακή φωτογράφηση με φίλους και συγγενείς που διασκέδασαν το άδοξο τέλος αυτού του γάμου, δείχνοντας απελευθερωμένη από τις συμβάσεις που θα την ήθελαν να κλαίει σε μια γωνιά λόγω του χωρισμού. Εκτονώθηκε, αλλά εκτιμώ πως την πείραξε η ιστορία. Γιώργο Φελίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα για τον τραυματισμό του, σε ανοιχτή επιστολή προς τους θαυμαστές του μίλησε ο τραγουδιστής των YouTube Bono, στην οποία εξέφρασε το φόβο πως μπορεί να μην ξαναπαίξει ποτέ κιθάρα. Έτσι είναι, Έλενα Παπαδημητρίου? Έτσι είναι, Μάρκο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό μου, έγραψε ο Ιρλανδός τραγουδιστής, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε εκτενώς για το βαρύ ατύχημα που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έπεσε από το ποδήλατο στη Νέα Υόρκη και ένα ατύχημα εξαιτίας του οποίου έσπασε το χέρι του σε 6 σημεία και υπέστη άλλα κατάγματα στην κοιλότητα του ματιού, την παλάμη και τον ώμο του. Γράφοντας μια πολύ προσωπική επιστολή προς τους θαυμαστές των YouTube στη σελίδα της μπάντας την πρωτοχρονιά, ο Μπόνο αστειεύτηκε μάλιστα, καθώς είπε ότι όποιος καταφέρει τέτοια μέρα να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο, μάλλον σημαίνει ότι παίρνει όσα αναλυγητικά παίρνω και εγώ. Ο 54χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι πλέον έχει ένα νόμο από τιτάνιο, ενώ χαρακτήρισε το συμβάν ως τερατώδες ατύχημα. Μάλιστα. Έλενα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε. Με το δικό του τρόπο και τα έθιμα υποδέχθηκε ο κάθε λαός την πρωτοχρονιά. Ξεχώρισαν οι πρωτοχρονιάτικες παρελάσεις σε Λονδίνο και Παρίσι, αλλά και οι βουτιές στον παγωμένο Τίβερι στη Ρώμη. Οι τυχεροί στο Μπρούκλιν πάλι απόλαυσαν τη μουσική του Έλτον Τζον. Πάνω σε μια υπαίθρια σκηνή στην καρδιά του Μπρούκλιν πέρασε την παραμονή της πρωτοχρονιάς ο Έλτον Τζον. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Ο Βρετανός καλλιτέχνης μέτρησε αντίστροφα και ευχήθηκε καλή χρονιά στους χιλιάδες θαυμαστές του που δεν άφησαν ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο εβδομάδες πριν την πρωτοχρονιά. Μάλιστα, ο Έλτον Τζον ανέβασε στη σκηνή την ξαδέλφη του που μόλις είχε αραβωνιαστεί, την αγκάλιασε και συνεχάρι το ερωτευμένο ζευγάρι εν μέσω χειροκροτημάτων του πλήθους. Μισό εκατομμύριο κάτοικοι και επισκέπτες του Λονδίνου ξεχύθηκαν στους δρόμους με αφετηρία το Big Ben για την πρωτοχρονιάτικη παρέλαση. Μουσική, χορός και στολές που παρέπεμπαν στη Βρετανική πρωτεύουσα όπως το μετρό και τα μαύρα ταξί ήταν τα χαρακτηριστικά της εορταστικής ατμόσφαιρας. Ενθουσιασμό όμως είχαν και δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι όλων των ηλικιών που έκαναν τη δική τους παρέλαση στη γαλλική πρωτεύουσα.
Τα παγωμένα νερά του ποταμού Τίβερη στη Ρώμη δεν πτώησαν τους χειμερινούς κολυμβητές που βούτυξαν τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο που κρατά από το 1946 και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές. Το έθιμο της πρωτοχρονιάτικης βουτιάς όμως στηρίχθηκε και στο Βερολίνο, όπου μέλη κολυμβητικών συλλόγων έβαλαν τις στολές τους και κολύμπησαν στα νερά της Λίνης Οράνκε. Στην παραλία Σεβενίγκεν, κοντά στη Χάγη, έτρεξαν χιλιάδες Ολλανδοί με χριστουγεννιάτικα κοστούμια για να γιορτάσουν τον ερχομό του 2015, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο. Το ίδιο έκαναν και οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, μόνο που στη δική τους περίπτωση πρόκειται για φιλανθρωπική εκδήλωση με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, φέτος κατάφεραν να συγκεντρώσουν 50.000 δολάρια. Σε τραγωδία κατέληξε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι στον Καναδά όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν προσκεκλημένο και τραυματίζοντας άλλους 6. Η αστυνομία, που δεν γνωρίζει ακόμα το κίνητρο της επίθεσης, έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη ή των δραστών. Αμέσως τώρα στο EcoNews θα δούμε τι είδους παρέμβαση θα επιχειρήσει ο Πάπας Φραγκίσκος για την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα κάνει μια σημαντική παγκόσμια παρέμβαση για την κλιματική αλλαγή. Το Μάρτιο, με εγκύκλιο του, θα απευθυνθεί σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο καθολικούς σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να πείσουν και να πιέσουν τους κοσμικούς ηγέτες να λάβουν μέτρα για το μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τι ακριβώς θα συμβεί, Κατερίνα? Ζητούμενο για τον Πάπα Φραγκίσκο είναι να ασκηθεί έντονη πίεση στους ηγέτες ώστε να συναποφασίσουν αυτά τα δραστικά μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο τέλος του 2015, στην κλιματική σύνοδο του ΟΗΕ στο Παρίσι, να επιτευχθεί δηλαδή αυτή η περίφημη παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα. Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει επισκεφθεί ο ίδιος περιοχές που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και γνωρίζει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, όπως το Τακλομπάν στις Φιλιππίνες, έχει δει από κοντά την ανθρωπιστική και περιβαλλοντική καταστροφή που καλή κλιματική αλλαγή. Η εγκύκλειος θα αποσταλεί σε 5.000 καθολικούς επισκόπους και 400.000 ιερείς που θα μεταφέρουν στη συνέχεια το μήνυμα στους καθολικούς πιστούς, ενώ παράλληλα κάνει επαφές και με άλλους πνευματικούς ηγέτες και πολιτικούς προς την ίδια κατεύθυνση, Μάρκο. Μάλιστα. Τώρα, ένα μεγάλο άθλο επιχειρούν Κινέζοι και Γάλλοι σπηλαιολόγοι, οι οποίοι ξεκίνησαν να εξερευνήσουν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απόκριμνα σπήλαια του κόσμου. Ακριβώς, ήδη έχουν καλύψει κάπου 159 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών, συλλέγοντας στοιχεία για την ιστορία του κλίματος και τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, και ανακαλύπτουν άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το κλίμα, μελετώντας τους σταλακτήτες. 27 χρόνια θα χρειαστούν συνολικά για την εξερεύνηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο απόκριμνα σπήλαια του κόσμου, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζού στην Κίνα. Μικτή ομάδα σπηλαιολόγων που αποτελείται από Κινέζους και Γάλλους επιστήμονες ξεκινούν ήδη την 14η εξερεύνηση του σπηλαίου. Έχουν ήδη εξερευνήσει 159 χιλιόμετρα, αλλά υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος μπροστά τους. Η ομάδα μέτρησε περισσότερες από 100 εισόδους του σπηλαίου σε μήκους 200 χιλιόμετρων. Στη φάση αυτή επέλεξαν 3 μη διερευνημένες εισόδους για να μπουν στα άδυτα της σπηλιάς. Όσο πιο βαθιά προχωρούν, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει η επιχείρηση. Σε κάποια σημεία γίνεται πολύ απόκριμνη η σπηλιά, σχεδόν κάθετη για αρκετές δεκάδες μέτρα της διαδρομής. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό αναρρίχησης. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και την επικινδυνότητα της επιχείρησης, τους αποζημιώνουν οι ανακαλύψεις. Σε κάποιο σημείο διαπίστωσαν περίεργες συνθέσεις πετρωμάτων που δίνουν πληροφορίες και για την ιστορία του. Αυτό το πέτρωμα είναι σελεστίνη. Πρόκειται για ένα ορυκτό που αποτελείται από θυϊκό στρόντιο και δεν έχει αναφερθεί πουθενά στον κόσμο σε τόσο μεγάλη έκταση. Η πολύ ιδιαίτερη δομή των πετρωμάτων στο σπήλαιο δημιούργησε μικροπεριβάλλοντα με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και βιοποικιλότητα, η οποία καταγράφεται λεπτομερώς. Μπορούμε να κατανοήσουμε και να μάθουμε πολλά για το κλίμα και τις γεωλογικές ανακατατάξεις μελετώντας τους σταλακτήτες. Από αυτούς μπορούμε να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα και το περιβάλλον στο μέλλον. Ανάμεσα στα άλλα, η ομάδα εντόπισε και μια σπηλιά από γύψο μήκους 13 χιλιόμετρων με πολύ ενδιαφέρουσα δομή. Μέχρι την ολοκλήρωση της εξερεύνησης, το σπήλαιο έχει μπει σε καθεστώς προστασίας, αν και ακόμη δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα γίνει επισκέψιμο για το κοινό.
Στα καλά νέα της ημέρας, η υπόγεια πόλη που ανακαλύφθηκε στην Καπαδοκία. Μια σπουδαία ανακάλυψη έκαναν ερευνητές στην Καπαδοκία, καθώς ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη υπόγεια πόλη στον κόσμο ηλικίας 5.000 ετών. Όπως αναφέρει ο Independent, η υπόγεια πόλη βρέθηκε στην ιστορική Καπαδοκία, στην περιοχή Νευζεχίρ. Πρόκειται για μια άγνωστη μέχρι σήμερα υπόγεια πόλη, με τους διαδρόμους των τούνελ να φτάνουν τα 7 χιλιόμετρα. Ήδη έχουν ανασκαφεί και μελετώνται 44 ιστορικά αντικείμενα. Η περιοχή της Καπαδοκίας είναι γνωστή για τις αρχαίες υπόγειες πόλης της, συγκεντρώνοντας για δεκαετίες τώρα το ενδιαφέρον δεκάδων αρχαιολόγων και ιστορικών από όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα η πιο γνωστή υπόγεια πόλη στην περιοχή ήταν η Μαλακοπή στην πόλη Ντερινκούγιου, η οποία ανακαλύφθηκε το 1963. Τότε ένα στίχος σπηλαίου γκρεμίστηκε και αποκάλυψε μια υπόγεια πόλη βάθους πάνω από 90 μέτρα. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Ο ορισμός του διαιτητή Αρετόπουλου στην αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννα με τον Παναθηναϊκό προκάλεσε την αντίδραση της πράσινης ΠΑΕ, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε στρέφεται κατά του ρέφερι από τα Τρίκαλα. Παράλληλα, αφήνει εχμές για το ασυμβίβαστο του Γιώργου Γκυρτζίκη, που ενώ είναι πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, είναι και υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΠΟ. Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή, τοποθετώντας το κάδρο της ανομίας στην ΕΠΟ τον υποψήφιο πρόεδρο Γιώργο Γκυρτζίκη και ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ασυμβίβαστο στην υποψηφιότητά του, αφού συνεχίζει να επιλέγει διαιτές ως πρόεδρος της ΚΕΔ. Η ΠΑΕ αναφέρεται τόσο στο προκλητικό ορισμό του Αρετόπουλου στα Γιάννενα, υπενθυμίζοντας τις διαιτητικές αδικίες που έχει υποστεί ο Παναθηναϊκός από τον συγκεκριμένο διαιτή, όσο και στη μεμονωμένη παρέτηση του Γιώργου Σαρή, η οποία δεν ισοδυναμεί με κάθαρση. Με το τέλος του 2014 διαπιστώσαμε για μία φορά ακόμη ότι η έννοια του ασυμβίβαστου είναι προφανώς άγνωστη στα στελέχη της ΕΠΟ. Ο Γιώργος Γκυρτζίκης, ενώ ανακοίνωσε επισήμως την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της ΕΠΟ, συνεχίζει να επιλέγει διαιτητές ως προεδρεύων της ΚΕΔ. Ο ορισμός του Αλέξανδρου Αρετόπουλου στα Γιάννηνα έρχεται να εντείνει το κλίμα και να επιβεβαιώσει πως η μεμονωμένη παρέτηση του Γιώργου Σαρή δεν ισοδυναμεί με καμία κάθαρση. Μια ΚΕΔ που μετά την απομάκρυνση του Χιου Ντάλας επανήλθε στο καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, έχοντας ως επικεφαλής στέλεχος που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται μεταξύ κακουργηματικά διοκόμενων στελεχών δυνάμεις αγγελικής έρευνας για την κάρτα υγείας. Κακοκαιρία τώρα που πλήττει τα τελευταία 24 ώρα όλη τη χώρα έχει σημάνει συναγερμό και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Καθώς η ομάδα καλύτερα αγωνιστεί στα Γιάννενα, όπου η χιονόπτωση είναι συνηθισμένο φαινόμενο τις τελευταίες μέρες. Επικαλούμενος στις κακές καιρικές συνθήκες και τη σωματική ακαιρεότητα των ποδοσφαιριστών λόγω του αγωνιστικού χώρου, ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει με επιστολή του προς Super League να αλλαγεί ώρας έναρξης του αγώνα της Κυριακής. Η Super League πάντως απέδειψε το αίτημα του Παναθηναϊκού και ο αγώνας θα ξεκινήσει σε 7.30 όπως ήταν προγραμματισμένο, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Διευκρινήσεις τώρα για τα οικονομικά της ΕΠΟ και το χειρισμό διαφόρων συναφών θεμάτων ζητεί με επιστολή που έστειλε στην Ομοσπονδία και στις Ενώσεις η ΕΠΣ Κιλκής, αφήνοντας εχμές για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της ΕΠΟ. Η ΕΠΣ Κιλκής επιθυμεί η διοίκηση ΕΠΟ να γνωστοποιήσει στα μέλη της τις θέσεις και τις ενέργειες για θέματα όπως οι πιστωτικές κάρτες, η ιδιωτική ασφάλεια, η μισθοδοσία του Χιου Ντάλας και η αποζημίωση του Ρανιέρη. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, και βλέπετε το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Βέρεια Πανετολικός, Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Πανιώνιος, Ολυμπιακός Πλατανιάς, Ατρόμητος Καλονί, Λεβαδιακός Εργοτέλης, ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός, απευθείας μετάδοση από τον ΣΚΑΙ 100,3, Σκόντα Ξάνθη Πανθρακικός. Η νίκη Βόλου έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, ο Όφη παίρνει το μάτς στα χαρτιά με 3-0. Η πρώτη εκπομπή Γκολ Χωρίς Σύνορα για το 2015, κυρίες και κύριοι, που θα προβληθεί αύριο από τις 12 μέχρι τις 2, θα έχει την τιμή και την χαρά να φιλοξενήσει στο στούντιο του ΣΚΑΙ τον Κώστα Κατσουράνη. Ο 35χρονος Άσος που διέπρεψε στο πρωτάθλημα Ινδίας θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά την απόφασή του να επιστρέψει στη Super League με τη φανέλα του Ατρόμητου. Θα αναφερθεί σε όλους τους σταθμούς της γεμάτης παράσημα καριέρας του και βεβαίως στην εθνική ομάδα την οποία υπηρέτησε πιστά και στις 114 συμμετοχές του με το εθνόσημο στο στήθος. Αύριο στις 12 ο Κώστας Κατσουράνης κάνει το καλύτερο ποδαρικό στην αθλητική ζώνη της τηλεόρασης του Sky. Η είδηση τώρα που δεν θα ήθελαν να μάθουν ποτέ οι φίλοι της Λίβερπουλ έγινε γνωστή την δεύτερη μέρα του νέου χρόνου. Ο Στίβεν Τζέραρντ, ο απόλυτος αρχηγός των κόκκινων, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της περίοδου αποχωρεί από την αγαπημένη του ομάδα
μετά από 18 χρόνια παρουσίας και 10 κερδισμένους τίτλους. Ανάμεσά τους βεβαίως το βαρύτιμο Champions League του 2005. Μια ολόκληρη ζωή στα κόκκινα της Λίβερπουλ. Γεννημένος στο Merseyside, από 9 ετών στις ακαδημίες του συλλόγου, από το 1998 στην πρώτη ομάδα, από το 2003 αρχηγός της, κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε η στιγμή που ο Στίβεν Τζέραρντ θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το μεγάλο λιμάνι της ζωής του. Κι όμως, τη δεύτερη ημέρα του 2015 συνέβη και αυτό. Εκ των πλέον εμβληματικών αρχηγών στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου, ο 34χρονος Stevie G ανακοίνωσε την πιο δύσκολη, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ και να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μόνο και μόνο για να μην μετανιώσει που δεν δοκίμασε, δικαιολογήθηκε και άφησε στήλη άλατο στους πάντες, τόσο μέσα στη Λίβερπουλ όσο και τους πολυάριθμους φιλάθλους της σε όλο τον κόσμο. Ο Στίβεν Τζέραρντ θα αφήσει στη Λίβερπουλ μία πρίκα ανυπολόγιστης αξίας, που δεν μετριέται σε τρόπαια, όπως το επικό Champions League του 2005, αλλά κυρίως σε ήθος και σε συνέπεια ενός ποδοσφαιριστή που έδωσε άλλο κύρος στην έννοια του αρχηγού. Και γι' αυτό όλοι θα τον θυμούνται στα κόκκινα, με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Και να ρίξουμε μία ματιά στις αγορές, άνοδος για το ελληνικό χρηματιστήριο. Τόσοι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπως και στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Μικτές οι τάσεις στην αγορά συναλλάγματος, άνοδος στην αγορά του πετρελαίου, ενώ πτωτικά, πτωτική πορεία έχει η τιμή του χρυσού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στη χώρα και σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο ο παγετός υποχωρεί. Ελάτε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί όπως πάντα, άλλωστε αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Σάββατο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη χώρα μας, με ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Πιθανότητα βροχής και παροδικών χιονοπτώσεων στα ορεινά υπάρχει τοπικά και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν βόρει και θα φτάνουν τοπικά στα νότιο-ανατολικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικά τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις το μεσημέρι, οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από μείον 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα, βροχές περιμένουμε αρχικά στα δυτικά και βαθμία τοπικά στα υπόλοιπα. Κυρίως όμως στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά στα νότια τα 7 μποφόρ. Σταδιακά όμως και από τα βόρεια θα μπουν πολύ ισχυροί βοριάδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά και τους 16 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, κυρίες και κύριοι, από τη Δευτέρα περιμένουμε νέα ψυχρή εισβολή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρότατους βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, κυρίως εδώ, στα ανατολικά και τα νότια. Καλό σας βράδυ. Και στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter. Αμέσως μετά μη χάσετε ένα ακόμα επεισόδιο της συναρπαστικής αστυνομικής σειράς CSI Las Vegas. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.